Λίγο για να πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο, γιατί έχουμε μια είδηση. Καλησπέρα, τι κάνετε? Γεια σου Κώστα, καλά. Λοιπόν, είναι μέρα, τελευταία μέρα ουσιαστικά για τη μεταγραφή του Center Four, τελευταία νύχτα είναι για τη μεταγραφή του Center Four στον Ολυμπιακό και έχουμε εξελίξεις από το θέμα του Καράνσα, οι οποίες δεν είναι ευχάριστες στη διαπραγμάτευση, γιατί παρότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά που είχε κάνει το πρωί, τα 6 εκατομμύρια ευρώ, την ανέβασε κι άλλο, που είναι ένα νούμερο πραγματικά τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα. Οι Αμερικάνοι πριν από λίγο απάντησαν αρνητικά και στη δεύτερη προσφορά του Ολυμπιακού για τον 23χρονο Αργεντίνο σεντερφόρ, τον Χούλιαν Καράνσα. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν νομίζω πια ότι μπορεί να τα γραφεί, εκτός κι αν αλλάξουν όλα τα πάντα πάνω κάτω, έρθουν και τέτοια, αλλά δεν νομίζω πλέον, δεν νομίζω. Ο Ολυμπιακός έφτασε σε ένα ταβάνι, τα εκατομμύρια είναι πολλά, θέλουν 10 εκατομμύρια, τι να πω, δεν τα δώσει ο Ολυμπιακός 10 εκατομμύρια τέλος πάντων. Ναι. Οπότε... Είναι, τώρα, εντάξει, πρέπει... είναι και η Ευρωπαϊκή Λίστα, έχουν στενεύσει τα περιθώρια σίγουρα, έτσι, από κάθε άποψη. Αυτό είπα αύριο, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει αύριο. Ο Ολυμπιακός θα δηλώσει center for στη λίστα. Θα δηλώσει center for στη λίστα. Και πλέον απομένει να δούμε εάν ο Ολυμπιακός πάει σε μία λύση πιο έμπειρου παίκτη, όπως ο Γιόβετιτς που έχει ακουστεί. Και όπως έγραφα και σήμερα το μεσημέρι. Δεν σε διάβασα, ναι, ναι. Περιμένουμε τις αποφάσεις του Ολυμπιακού. Πάντως ήταν για τον Ολυμπιακό, δεν το περίμεναν, γιατί είχαν ξεπεράσει τα ωριά τους και είναι και ένας παίχτης που σε ένα χρόνο μπορεί κάποιος να τον πάρει τσάμπα, τον Καράνσα. Τελειώνει το συμβόλαιό του το Δεκέμβριο του 24. Άρα 6 μήνες πριν μπορείς να τον υπογράψεις. Οπότε δεν μπορεί να δώσεις διαστημικά χρήματα, αφού ισχύει και αυτό. Ναι, ναι. Μα ήδη έφτασαν σε ένα ταβάνι, ας πούμε, για ελληνικά δεδομένα. Τώρα είναι σίγουρα, τεράστιο. Πολλά τα χρήματα, ναι. Πολλά τα χρήματα. Αυτά. Έγινε, Κωστή. Εντάξει. Άντε, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Καλά, να είσαι καλά.